Yeah, I believe that we played one good game today. For us, it's a pity that we didn't took 3 points today, since I believe that we were better team in this game today. Mm-hmm. Πιστεύω ότι, είναι, ότι σήμερα κάναμε σε γενικές γραμμές ένα καλό παιχνίδι και είναι πραγματικά κρίμα που η ομάδα πιάνοντας αυτήν την απόδοση δεν κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. On the way, preparing the opportunities and the number of opportunities and pressure of the opponent, I believe we were very good. Unfortunately, we were not so good in the finishing part. Mm-hmm. Θεωρώ πως σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού ήμασταν αρκετά καλοί, όπως παραδείγματος χάρη στην κυκλοφορία της μπάλας, στο να μπορέσουμε να φέρουμε την μπάλα με μεγάλη ευκολία απέναντι στην πίεση του αντιπάλου κοντά στο τελευταίο 1/3, στο να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την μπάλα αμέσως με το που την χάνουμε κοντά στο αντίπαλο 1/3. Σε αυτό το οποίο δυστυχώς σήμερα δεν ήμασταν τόσο καλοί ή αποτελεσματικοί, αν θέλετε, είναι στην δημιουργία έτσι καθαρών ευκαιριών. Today, two mistakes in the defense during the first half cost a lot. But for me, it's also important that we present ourselves as a team who is dominant, who wants to play, who wants to attack a lot, who wants to score goals. So I believe that this our character and this our performance and style will bring us points in the future. Από την άλλη, δυστυχώς, δύο λάθη στοιχήσανε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο που δεχτήκαμε. Βεβαίως, εγώ προσωπικά είμαι αρκετά ικανοποιημένος, γιατί είδα ότι το στυλ παιχνιδιού του οποίου είμαστε θειασσότες, μπορούμε να πούμε, δηλαδή αυτή η θετική προσέγγιση στο ποδόσφαιρο, το να θέλεις να κυριαρχείς τον αγωνιστικό χώρο, να δημιουργείς ευκαιρίες, να έχεις την μπάλα στα πόδια σου, είναι κάτι το οποίο μπορεί σήμερα να μην μας έδωσε αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει, αλλά θεωρούμε ότι αυτός είναι ο δρόμος για να μπορέσουμε να δούμε και την ομάδα που θέλουμε, και να φέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Players took a lot of effort today, and it was one hot day and one time for the game, which is not so footballistic. But also in the players who enter help us. So this attitude is also important for us to continue to work and to continue to improve ourselves. Οι παίχτες προσπαθήσαν πραγματικά πάρα πολύ σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, σε μια ώρα η οποία δεν είναι και τόσο σύνηθης για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και οι παίχτες οι οποίοι μπήκαν από τον πάγκο βοήθησαν στο να μπορέσουν να συνεχίσουμε να έχουμε την κατοχή και να προσπαθούμε να πετύχουμε το 3rd goal. Και θεωρώ πως αυτή είναι η σωστή συμπεριφορά και αντιμετώπιση που πρέπει να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε στον δρόμο που θέλουμε. Team of Ioannina present herself in a good way, like one experienced team with one idea, which is also they perform good. So at the end, and for them and for us, I wish good luck in the future. Εντάξει, την αντίπαλη ομάδα δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ξέραμε έτσι αλλιώς ότι πρόκειται για μια ομάδα με πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα με έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, τον οποίο τον έχουν μάθει και τον υπηρετούν αρκετά καλά. Οπότε το μοναδικό που έχουμε να πούμε είναι καλή επιτυχία και σε αυτούς και σε εμάς και το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Κοτς, θεωρείτε ότι στα τελευταία λεπτά έλειψε το καθαρό μυαλό για την ομάδα του Αστέρα, γιατί δεν έβγαλε τη μεγάλη ευκαιρία. Σχετικά εύκολα ο Πάς είχε κλείσει τους διαδρόμους και κράτησε το αποτέλεσμα όπως ήθελε. More or less easily, create only closing spaces and stuff like that. Was able to defend and not make us create big opportunities. Yes, we are in situation to fight for the points and to prepare the team for the future in this moment. So you understand also that the players who enters in the game was or the players who are with us only, I don't know, 10 days, 2 weeks. So this is the cost of this. We need time to settle them up, to increase the speed of the game, so then we will be more dangerous for the opponent. Θεωρώ πως σήμερα είχαμε να κάνουμε 2 ταυτόχρονα πράγματα. Από τη μία να πάρουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε, αλλά από την άλλη ήταν επίσης πολύ σημαντικό για μας να βάλουμε στην ομάδα ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολλές μέρες στην ομάδα, για να μπορέσουν και αυτοί σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν στον ρυθμό
του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και να αρχίσουν να μπαίνουν στην ομάδα και να μαθαίνουν πώς ακριβώς, ποιους ακριβώς αυτοματισμούς πρέπει να δημιουργήσουμε. Οπότε θεωρώ πως ίσως μας κόστησε λίγο αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στη συνέχεια του πρωταθλήματος, δηλαδή όσο πιο γρήγορα ενταχθούν αυτοί οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα, τόσο καλύτερο θα είναι και μακροπρόθεσμα τόσο περισσότερα ωφέλη θα έχουμε. Είναι συνέχεια από την απάντηση που έδωσε ο coach σε αυτό που είπατε, ότι μπήκαν κάποια παιδιά που δεν έχουν χρόνο, δεν ξέρουν το πρωτάθλημα, δεν ξέρουν την ομάδα, θέλουν να μάθουν. Πήρε το ρίσκο και τους έβαλε. Είναι ευχαριστημένος επειδή ισοφάρισε η ομάδα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και μπαίνει με ψυχολογικό αβαντάζ στο δεύτερο ημιχρόνο. Είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή, αλλά και από τα ατού που σήμερα τα έκλεισε καλά ο Παζιάννινα. Και ο Μυριτέγιο και ο Σίτο και ο Μουνάφο δεν είχαν την απόδοση που είχαν σε άλλα παιχνίδια. Και ο Μπαρτόλο κυρίως που είναι ο πιο φορμαρισμένος. Δεν βρήκε λύσει εκεί. Bringing the new players, we saw that okay, we drew 2-2 in the last moment of the first half. So in the second half, we entered, we can say a little bit more enthusiastic in order to get the third goal. But unfortunately, but if first of all, if you believe that the players that came from the bench helped, and if you believe that unfortunately today Giannina was able to close very good some of our key players like is Miritello or Bartolo or Sito or Munafo, a little bit more. General, the quality of Giannina is very good behavior in the last with a big group of players, but they are able to. How can you say, to stop practically all the teams in this league. So this is the quality of Giannina. To disturb this, you have to make something very, very good or with big quality. Our performance in first half, I agree, was a little bit more aggressive, with more penetrations and with more chances close to the goal. But how I said, okay, we have a group of players which we can use a lot. We have a group of players which we can use for 90 minutes in this moment. And we have to find spaces for other players because, you know, this championship is a marathon, not sprint distance. So. Every time we use is actually investing in the future. Εντάξει, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνης, δεν είναι μόνο ένα sprint, το οποίο, δηλαδή, το συγκεκριμένο αγώνα. Ξέρουμε ότι θα χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές, οπότε ουσιαστικά αυτό που έγινε σήμερα είναι κάτι σαν μια επένδυση, την οποία πιστεύουμε ότι θα τη βρούμε μπροστά μας. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πιο επιθετική, στο κομμάτι ότι έκανε περισσότερες διεισδύσεις, έφερε πιο πολλές φορές και ίσως και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα την μπάλα κοντά στα αντίπαλα καρέ. Ωστόσο, από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αντίπαλοι μας σήμερα, η ομάδα του Βαζιάννενα, είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό το οποίο κάνει. Τον αντίπαλο, ναι, μεν στο δικό της ένα τρίτο το αμυντικό, αλλά να μπορεί με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές να κλείνει τους χώρους, να μην τους επιτρέπουν να διεισδύουν πάρα πολύ εύκολα, να τους αναγκάζει ουσιαστικά να τους οδηγεί σε σέντρες, όπου μπορούμε να πούμε ότι έχουν εκείνη το πλεονέκτημα. Οπότε είναι μία από τις καλύτερες ομάδες σε αυτό το κομμάτι, το αμυντικό κομμάτι δηλαδή, ομάδα των Ιωαννίνων. Και βέβαια, όταν βρίσκεσαι και εσύ πίσω στο σκόρ δύο φορές, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να φέρεις τούμπα γρήγορα το αποτέλεσμα. Εκεί πέρα, δηλαδή, χρειάζεσαι ή να κάνεις κάτι πραγματικά πολύ καλό, ή να έχεις εξαιρετική ποιότητα, ποδοσφαιριστές δηλαδή με εξαιρετική ποιότητα που μπορούν με μία κίνηση, με μία ενέργεια να καθορίσουν τον αγώνα. Σήμερα γνωρίζαμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ποιοτικό αντίπαλο που παίζει με συγκεκριμένο τρόπο. Έχει συγκεκριμένες αρχές και εξ αρχής ξέραμε ότι έχουμε δύσκολη δουλειά. Μπορώ να πω ότι το πρώτο ημίχρονο παρουσιαστήκαμε κυρίως νοθροί όσον αφορά τις ένας εναντίον ενός καταστάσεις, κυρίως στα πλάγια δεν μπορούσαμε να πιέσουμε σε ατομικά μαρκαρίσματα είτε να ελέγξουμε τις σέντρες κυρίως και τις πλαγιοκοπήσεις των αντιπάλων. Και στατικές φάσεις είχαμε κάποια προβλήματα. Παρόλα αυτά, όποτε ανακτούσαμε την κατοχή στον χώρο του άξονα, δημιουργούσαμε επικίνδυνες καταστάσεις μετάβασης και σε αντεπιθέσεις και έτσι σκοράραμε κιόλας. Αυτό ήταν και το μόνο σημείο που μπορούμε να είμαστε έτσι ικανοποιημένοι. Στο δεύτερο ημίχρονο και με την πάροδο του χρόνου θεωρώ ότι αμυντικά ισορροπήσαμε, κλείσαμε καλά τους χώρους, είχαμε καλύτερες άμυνες και ουσιαστικά δεν απειληθήκαμε εκτός από κάποιες σέντρες ξανά που πέρασαν παράλληλα. Χωρίς να γίνει μεγάλη φάση, εντάξει, ο Αστέρας από καμία ομάδα, ο Αστέρας είχε εδαφική υπεροχή, είχε και την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Παρόλα αυτά, ανταπεξήλθαν οι ποδοσφαιριστές μας σε κάποιες καταστάσεις και
Δυστυχώς κάποιες λανθασμένες επιλογές, κυρίως στο αντίπαλο μισό, δεν μας επέτρεψαν και στο δεύτερο ημίχρονο να έχουμε κάποια ευκαιρία για μας. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, ο αγώνας συνεχίζεται, η ομάδα μας είναι μια ομάδα που ποντάρει στο ομαδικό πνεύμα και θα συνεχίσει να προσπαθεί για να διεκδικεί βαθμούς σε οποιοδήποτε γήπεδο. Ευχαριστημένος coach, έτσι όπως διαμορφώθηκε η αναμέτρηση, δηλαδή δέχτηκε τον κόλο ο Πας Γιάννηνας καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου. Ή υπάρχει μια πίκρα, γιατί αν πήγαινε στα αποδυτήρια με το σκορ μπροστά, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα συμφωνήσω και για τα δύο γκολ αυτό. Δηλαδή και η ισοφάριση έγινε σχετικά γρήγορα μετά το 0-1, οπότε αν λίγα λεπτά περνούσαν ακόμα ίσως να είχαμε ένα άλλο παιχνίδι. Και πιο σημαντικό είναι, όπως το είπατε ακριβώς, στο τέλος του ημιχρόνου, αν αποφεύγαμε αυτό το γκολ, ίσως να βλέπαμε πάλι ένα διαφορετικό παιχνίδι και να διεκδικούσαμε τους βαθμούς της νίκης. Θα πρέπει όμως να είμαι και δίκαιος, γιατί σαν συνολική εικόνα του παιχνιδιού, ο Αστέρας είχε μια υπεροχή. Και εμείς απλά ήμασταν συνεχώς, βελτιώναμε απλά την αμυντική μας λειτουργία. Έτσι, και πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Οπότε γι' αυτό και με βλέπετε ότι θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι είχε μια υπεροχή Αστέρας, αλλά και ευκαιρίες δεν υπήρχαν πολλές. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Κότς, καλώς ήρθατε. Κώστας Μακαρούνης από Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Για την απουσία του Κόντε και κατά πόσον τελικά αυτή δεν φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο και σε τι κατάσταση είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για μας ο Πέδρο Κόντε είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής. Το να πούμε αν φάνηκε ή όχι, αυτή τη στιγμή για μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μας βοηθούν σε κάθε παιχνίδι. Και ελπίζουμε και ο Κόντε σύντομα να είναι κοντά μας, γιατί έχει μια ποιότητα και εμπειρία που μπορεί να μας δώσει βοήθειες και να χειριστεί παιχνίδια μέσα στο αγωνιστικό χώρο.